Νέα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, τον κύριο Ζάεφ, θα έχει σε λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Αλεξία Τασούλη θα μας πει περισσότερα. Θα είναι πάντως η πρώτη συνάντηση, Αλεξία, μετά το ευρωπαϊκό βέτο στη γειτονική χώρα. Από τη Γαλλία, ναι. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας ώρας. Ο κύριος Σεδένδιας οριστικοποίησε και αύριο θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στη Γενέβη. Εκεί θα δει και τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζαφ, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, θα έχει συνάντηση την ερχόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου, Οικονομικής Συνόδου στην Συμπρωτεύουσα. Και υπάρχει αυτή η διπλωματική κινητικότητα, Νίκη, διότι η Αθήνα μπορεί να μην πήρε το πράσινο φως στα Σκόπια για ένταξη, για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η Αθήνα στηρίζει την ενταξιακή προοπτική των Σκοπίων και αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ζόραν Ζάεφ την επόμενη Πέμπτη, τον οποίο θα συναντήσει. Ενώ να σου πω ότι τα Σκόπια έχουν εκλογές τον ερχόμενο Απρίλιο. Βέβαια, προώρες εκλογές σε μια περίοδο τεταμένη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξία.